Γεια σας, στο συγκεκριμένο βίντεο θα εξηγήσουμε βήμα-βήμα πώς θα φτιάξουμε ένα διάγραμμα στο Excel, οικονομικό διάγραμμα, το οποίο μπορεί να είναι είτε ένα διάγραμμα που να δείχνει τις καμπύλες προσφοράς και ζήτησης, είτε μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, είτε κάτι άλλο. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην εισαγωγή. Εδώ, καταρχάς πριν να αρχίσω να σας πω ότι είτε επιλέξετε να φτιάξετε το διάγραμμα στο Excel είτε στο Word, τα βήματα είναι ίδια, γιατί και στο Word όταν θα πάτε να κάνετε εισαγωγή διαγράμματος θα σας ανοίξει ακριβώς δίπλα ένα νέο αρχείο Excel που εκεί θα βάλετε τα δεδομένα σας και εκεί θα κάνετε και τις αλλαγές σας. Άρα λοιπόν το δείχνουμε στο Excel και να ξέρετε ότι με τον ίδιο τρόπο το φτιάχνετε και στο Word. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και κάνουμε μια εισαγωγή. Εισαγωγή, βρίσκουμε εδώ τα διαγράμματά μας και επιλέγουμε διασπορά και συγκεκριμένα διασπορά με ομαλές γραμμές και δείκτες. Και μας έχει ανοίξει ένα άσπρο πλαίσιο το οποίο μας περιμένει για να βάλουμε τα διαγράμματά μας. Εδώ λοιπόν πρώτα θα φτιάξουμε ένα πινακάκι και θα βάλουμε τα δεδομένα μας. Στην εργασία σας έχω βάλει ακριβώς νούμερα που θα επιλέξετε κτλ. Εδώ μπορείτε να βάλετε και άλλα πράγματα, και άλλα νούμερα, και άλλους αριθμούς και άλλες επιλογές για να σας γίνει το διάγραμμα πιο σωστό, πιο μεγάλο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα βάλουμε έστω ότι βάζουμε το P μας και εδώ έστω ότι βάζουμε το Q μας. Εδώ έστω ότι είναι το QS, το QD, συγγνώμη. Και εδώ έστω ότι είναι το QS, άρα η ζήτηση και η προσφορά μας. Και εδώ είναι το P μας. Λοιπόν, οι συναρτήσεις μας είναι ανάποδα. Στην εργασία μας, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η ζήτηση είναι ίση με P ίσον 200 μείον Q. Και η προσφορά μας είναι ίση με MC, συγγνώμη, εδώ, MC ίσον 20 συν Q. Okay. Δεν μας πειράζει όμως. Ξέρουμε λοιπόν τις συναρτήσεις μας. Πάμε να τις βάλουμε. Στο P θα βάλουμε κατευθείαν τη συνάρτηση. Το Q που θα βρίσκεται εδώ. Εντάξει. Και εδώ θα βάλουμε διάφορες τιμές του Q. Πάμε εδώ σε αυτό το κουτάκι και πηγαίνουμε στη γωνίτσα του κάτω δεξιά μέχρι να γίνει σταυρός μαύρος, όχι άσπρος, μαύρος. Και τραβάμε το κουτάκι επιλέγοντας όλα τα άλλα από κάτω που μας ενδιαφέρουν. Ας βάλουμε λίγα ακόμα. Μέχρι να μηδενίσει. Εδώ λοιπόν έχουμε τη συνάρτηση QS, okay, την οποία την έχουμε εδώ. Πάμε να τη φέρουμε στη μορφή Q ίσον κάτι, επί κάτι. Ωραία, ίσον λοιπόν Q ίσον, πηγαίνουμε το 20 από εκεί και γίνεται αυτή. Άρα λοιπόν θα βάλουμε αυτό μείον 20. Στη γωνίτσα τραβάμε. Αυτά εδώ λοιπόν θα είναι τα δεδομένα μας. Πάμε να τα βάλουμε τώρα. Μπορείτε, ξαναλέω, να βάλετε τα νούμερα που θέλετε. Αυτά τα νούμερα που έχουμε βάλει και στην εργασία μας. Αυτά τα νούμερα που θα υπολογίσετε. Εφόσον όμως υπάρχουν συναρτήσεις, μπορείτε να τα βάλετε και να βγουν αυτόματα. Πάμε λοιπόν να επιλέξουμε τώρα τα δεδομένα μας. Πατάμε στην καρτέλα σχεδίαση, επιλογή δεδομένων. Θα βάλουμε πρώτα τη συνάρτηση D, ζήτηση. Οκ. Τιμές σειράς Χ. Για να δούμε αν βάλουμε αυτό για Χ και στις τιμές σειράς Ψ επιλέγουμε τα Q μας. Είναι σωστά. Θέλουμε εδώ να είναι το P και εδώ να είναι το Q. Για πάμε να βάλουμε και τα... Συγγνώμη. Το QS μας
προσθήκη, καινούργια γραμμές, τιμές σειράς χ πάλι οι ίδιες, τιμές σειράς ψ αυτές. Λοιπόν, το διάγραμμα μας έχει βγει ανάποδα, σωστά. Άρα λοιπόν θα επί της ουσίας έχουμε εδώ τα Q και εδώ τα P, ενώ θα έπρεπε να είναι ανάποδα. Πάμε κάποια βηματάκια πίσω, γι' αυτό σας το έκανα αυτό, για να δείτε ότι τελικά τα χ μας, okay, αυτό που θέλετε να βάλετε κάτω, πάμε να το κάνουμε αναλυτικά για να γίνει πιο κατανοητό, προσθήκη, D. Το χ μας θα είναι το Q. Άρα λοιπόν το χ είναι στον κάθετο άξονα. Εντάξει. Και τα π μας θα είναι στο ψ, στον οριζόντιο άξονα. Και για του λόγου το αληθές, π 190, Q 10 και ούτω καθεξής. Σωστά λοιπόν. Πάμε να βάλουμε και τα δεδομένα της καμπύλης προσφοράς. Επιλογή δεδομένων. Προσθήκη νέας. S. Τα χ μας είπαμε είναι τα Q. Και τα ψ μας είναι τα π. Αυτό που πρέπει να θυμάστε δηλαδή είναι ότι το ψ, εκεί που σας λέει να βάλετε ψ, είναι ο κάθετος άξονας, και εκεί που σας λέει να βάλετε χ είναι ο οριζόντιος. Αυτό είναι λοιπόν το διάγραμμα. Αυτό ακριβώς είναι το διάγραμμά σας. Τώρα μπορεί να θέλετε να τις βγάλετε αυτές τις τελίτσες. Okay, μπορείτε να τις βγάλετε. Επιλογή μορφής. Πάμε να βγάλουμε. Τη μία επέλεξα τώρα. Επιλογές δείκτη. Κανένας. Κλείσιμο. Βλέπετε ότι έφυγε. Να τα βγάλουμε όλα. Όλα. Επιλογή μορφής. Επιλογές δείκτη. Κανένας. Φύγαν οι δείκτες. Είναι μόνο μια απλή γραμμή. Πάμε να τα βγάλουμε και από εδώ. Προσέξτε, με ένα επιλέγονται όλοι. Με άλλο ένα επιλέγεται μόνο ένας. Μπορεί να θέλετε να κρατήσετε για παράδειγμα την ισορροπία. Να τη βάλετε την ισορροπία, εμείς εδώ δεν τη βάλαμε. Και να σβήσετε όλους τους δείκτες και να αφήσετε μόνο αυτόν. Λοιπόν, πάμε να τους σβήσουμε και αυτούς. Απλά θα πρέπει να τους σβήσετε έναν έναν. Okay. Αυτά. Μπορεί να θέλετε να τα βάλετε αλλού. Τα επιλέγουμε. Αυτό είναι τίτλος. Συγγνώμη, αυτό είναι υπόμνημα. Το επόμενο μπορεί να θέλετε να το βάλετε από κάτω. Να το επόμενο από κάτω. Να βάλουμε ένα τίτλο γραφήματος. Κεντραρισμένο στη μέση. Πατάμε πάνω και γράφουμε. Ισορροπία. Τώρα το γράφουμε αγγλικά, δεν πειράζει, με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορεί να θέλουμε να βάλουμε και άλλα πλέγμα, να βάλουμε και άλλες γραμμούλες. Να τις. Ή μπορεί να μην θέλουμε να βάλουμε καθόλου. Καμία. Μπορεί να θέλουμε να βάλουμε τις απλές, αυτές που μπαίνουν συνήθως. Μπορεί να θέλουμε να βάλουμε και κάθετες, αυτές είναι οι κατακόρυφες. Και ούτω καθεξής. Έτσι ακριβώς κάνουμε το διάγραμμα. Κλικάρουμε πάνω μέχρι να βγει ο σταυρός. Ctrl C σημαίνει ότι το αντιγράψαμε. Ή δεξί κλικ και αντιγραφή. Και πάμε στο Word μας και κάνουμε την επικόλυση. Αυτό είναι, παιδιά, το διάγραμμα. Με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων, που αυτή τη φορά έχουμε μόνο μία, δεν έχουμε δύο. Άρα λοιπόν όταν επιλέγουμε τα δεδομένα μας, θα έχουμε μόνο μία γραμμή και όχι η άλλη. Ας πούμε ότι καταργούμε αυτήν και έχουμε μόνο μία. Θα μπορούσε να είναι μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων με τον ίδιο τρόπο, η οποία θα μπορούσε να είναι και καμπυλωτή. Θα γινότανε. Λοιπόν, αυτά ελπίζω να σας βοήθησα. Για περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε κάποια βοήθεια πλέον, παρακαλώ στείλτε μου τις απορίες σας να τις λύσουμε και αυτές. Καλή επιτυχία στα διαγράμματά σας και στις εργασίες.